Χθες, αγαπητοί μου αδελφοί, το βράδυ, κατά την ακολουθία των παθών του Κυρίου Μόνησου Χριστού στους Ιερούς Ναούς και σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια των ωρών της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, είδαμε όλο το γεγονός των παθών και του Σταυρού του Χριστού μας. Είδαμε όλο το πανόραμα αυτού του γεγονότος, όπως το περιγράφουν οι τέσσερις Ευαγγελιστές και όπως βέβαια το παρουσιάζουν και οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, τους οποίους διαβάσαμε σήμερα, αλλά συγχρόνως και οι Απόστολοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, με την επιστολή την οποία ακούσαμε προηγουμένως. Είναι ένα πανόραμα όλο αυτό το μαρτύριο το οποίο υπέστη ο Χριστός και νομίζω ότι αν το δει κανείς στο βάθος του, είναι ένα πανόραμα βαθυτά της ταπεινώσεως και μεγάλης αγάπης για το ανθρώπινο γένος. Όμως δεν μπορούμε κάθε φορά να μιλάμε γενικά για το γεγονός της Σταυρώσεως του Χριστού. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που μπορεί κανείς να κάνει μια γενική ανασκόπηση για το μεγάλο αυτό γεγονός, που είναι τα πάθη και ο Σταυρός του Χριστού. Αλλά κάθε φορά τέτοια μέρα, την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, φροντίζουμε να φωτίσουμε μια μικρή λεπτομέρεια των παθών του Χριστού και από εκεί να βγάζουμε πάντοτε τα απαραίτητα συμπεράσματα για τη ζωή μας. Έτσι φέτος επέλεξα να παρουσιάσω ένα γεγονός το οποίο φαίνεται λεπτομεριακό αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη ζωή του Χριστού και τη ζωή της Εκκλησίας αλλά και τη ζωή όλων ημών. Ποιο είναι αυτό το μικρό λεπτομεριακό σημείο το οποίο δεν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, εμείς δεν το προσέχουμε, αλλά στο βάθος της, το βάθος του αυτό το γεγονός έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι τα ημάτια τα οποία φορούσε ο Χριστός κατά τη διάρκεια των παθών. Γιατί τρεις φορές άλλαξαν τα ημάτια του από διαφόρους λόγους, τους οποίους θα παρουσιάσω στην αγάπη σας. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός είχε το χιτώνα, το προσωπικό του ημάτιο, το οποίο μας παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και λέγει ο χιτώνας αυτός είναι χιτών, άραφος, υφαντός, από άνωθεν διόλου και προφανώς όπως εξηγούν διάφοροι ερμηνευτές είναι ο προσωπικός χιτώνας τον οποίο φορούσε ο Χριστός και είναι στην πραγματικότητα μάλλον η μητέρα του η οποία τον ύφανε και είχε πολύ μεγάλη σημασία γιατί αυτός ο χιτώνας ο υφαντός είναι αυτό που λέμε σήμερα εμείς που κάμισο, το εσωτερικό ένδυμα το οποίο ήταν από πάνω μέχρι κάτω και το ότι ήταν άραφος και υφαντός εξ ολοκλήρου σημαίνει ότι έγινε με μια ιδιαίτερη τέχνη και με μια ιδιαίτερη σημασία και επιδεξιότητα. Αυτό μας το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όταν όμως συνέλαβαν τον Χριστό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και τον οδήγησαν στον Ηρώδη τον βασιλέα, τότε εκεί άλλαξε αυτό το ημάτιο γιατί το κατηγορούσαν για πολλά πράγματα και κυρίως αμφισβητούσαν τη θεότητά του. Τότε έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού και ο Ηρώδης ο βασιλεύς όταν τον είδε εχάρηκε υπερβολικά γιατί άκουγε περί αυτού ότι έκανε θαύματα οπότε είπε ότι ευκαιρία να κάνει κάποιο θαύμα να δω αν είναι Θεός εάν είναι Υιός του Θεού. Και ενώ το κατηγορούσαν για πολλά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ο Χριστός δεν απαντούσε, ουκ απεκρίνατο αυτό λόγον. Και ο Ηρώδης μαζί με τα στρατεύματά του ενέπαιξαν τον Χριστό, τον περιέπαιξαν και ουσιαστικά τον εξευτέλισαν με την έννοια ότι του έβγαλαν το χιτώνα, αυτόν τον οποίο φορούσε ο Χριστός, και του έβαλαν έναν άλλον αισθήτα λαμπρών, ένα ημάτιο λαμπερό. Προφανώς ήταν ένα ημάτιο λευκό γιατί ήθελε να προσβάλλει τη θεότητα και την αγιότητα του Χριστού. Ίσως θε και να μην ήταν και λευκός, αλλά στην πραγματικότητα ήταν λαμπρός. Δηλαδή μπορεί να είχε κάτι εξωτερικά στολίδια, αισθήτας λαμπερός και λαμπρός. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να αμφισβητήσει, να κοροϊδέψει την αγιότητα την οποία του απέδαν οι άλλοι και ο ίδιος έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού.
Αυτό είναι το δεύτερο ημάτιο που άλλαξε. Και όταν τον οδήγησε ο Ηρώδης τον Πιλάτο, τότε ο Πιλάτος τον ρώτησε εάν είναι βασιλεύς, διότι όλοι τον κατηγορούσαν ότι ήθελαν να τον κάνουν βασιλέα. Και τον ρώτησε βασιλεύς είσαι? Και εκείνος είπε ή εμή, στην αρχή δεν απαντούσε, αλλά μετά στη συνέχεια τον επίησε, ή εμή βασιλεία ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Οπότε τότε ο Πιλάτος, όπως περιγράφει αυτό το γεγονός ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Πιλάτος απέβαλε και εξέδισε το ημάτιο αυτού το οποίο φορούσε, το ένδυμά του, και του φόρεσε χλαμίδα κοκκίνη. Η χλαμίδα ήταν ένα εξωτερικό κοντό ένδυμα το οποίο φορούσαν οι έφηβοι της εποχής εκείνης, και κοκκίνη, πορφυράν φλένιν αλλού λέγεται, ή ένδυμα πορφυρούν, γιατί ήταν το χρώμα των βασιλέων. Ήθελε να εμπέξει κατά αυτόν τον τρόπο την αίσθηση ότι είναι βασιλεύς. Και το έβγαλαν το ημάτιό του και το έβαλαν την πορφύρα, την κοκκίνη. Γι' αυτό και χθες ακούσαμε στο τροπάριο της Εκκλησίας «Εξέδισαν με τα ημάτια μου και ενέδισαν με πορφύρα κοκκίνη, χλαμίδα κοκκίνη». Ο Ιερός Υμνογράφος παρουσιάζει τον Χριστό να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, με έναν παράπονο κατά κάποιο τρόπο. Και αφού τον περιέπαιξαν και αφού τον κορόιδεψαν οι στρατιώτες, στη συνέχεια, όπως τον διασώζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εξέδισαν την πορφύρα και τη χλαμίδα την κοκκίνη και ενέδισαν αυτόν με τα ημάτια τα ίδια και τον οδήγησαν για να το σταυρώσουν. Και ανεβαίνει τώρα ο Χριστός πάλι με τα δικά του ημάτια, το χιτώνα, επάνω στο Γολγοθά για να σταυρωθεί. Διαρκής εναλλαγές των ενδυμάτων. Έχουμε λοιπόν από τον χιτώνα τον άφαντο, τον άραφο, ο οποίος είχε και μια αξία και θα έλεγα μια σπουδαιότητα, γιατί ενδεχομένως τον έχει κάνει η μητέρα του η Παναγία. Στη συνέχεια του φοράνε τον αισθήτα, τον λαμπρό, για να αμφισβητήσουν την αγιότητά του και την καθαρότητά του, και έπειτα του φοράνε τη χλαμίδα, την κοκκίνη, για να τον αμφισβητήσουν ότι έχει βασιλεία, είναι βασιλεύς των ανθρώπων, και επανέρχεται πάλι με τα δικά του ημάτια και ανεβαίνει επάνω στο Γολγοθά για να σταυρωθεί. Και όπως τα παρουσιάζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος του Ευαγγέλιο του, απέβαλαν στη συνέχεια, τον ξεγύμνασαν τον Χριστό και από τα ημάτια του, και επειδή δεν ήθελαν να το χιτώνα να το κομματιάσουν, μη σχίσομεν αυτόν, να μην τον τεμαχίσουμε το χιτώνα, γιατί είχε μια αξία και σπουδαιότητα, αλλά λάχομεν περί αυτού τίνος έστε, ας ρίξουμε κλήρο σε ποιον θα ανήκει. Και οι τέσσερις στρατιώτες που ήταν εκεί στο Γολγοθά κάτω από το Σταυρό έριξαν κλήρο και πήραν τα ημάτια του Χριστού, και ο Χριστός παρέμεινε επάνω στο Σταυρό γυμνός. Έως ότου, όπως είδαμε προηγουμένως, λευκό ημάτιο συνδώνει καθαρά πήρε ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και κατέβασε το σώμα του Χριστού με καθαρό συνδώνει, και έτσι το εναπέθεσε επάνω μέσα στο μνημείο των κενών. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός κατά τη διάρκεια των παθών του άλλαξε πολλά ημάτια. Και τι σημασία έχουν όλα αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως στην αγάπη σας? Έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το πρώτο γεγονός που μπορεί κανείς να σημειώσει είναι η άκρα ταπείνωση του Θεού. Δηλαδή ξεγυμνώθηκε από τους ανθρώπους, εξευτελίστηκε από τους ανθρώπους, γιατί αγαπούσε όλο το ανθρώπινο γένος και ήθελε να το απαλλάξει από τη μεγάλη δουλεία στην αμαρτία, στο θάνατο και στο διάβολο. Και έτσι παρέμεινε γυμνός επάνω στο Σταυρό και διαδοχικά γυμνώθηκε κατά τη διάρκεια των παθών, που σημαίνει την άκρα ταπείνωση του Θεού. Και αυτό είναι η άκρα αγάπη του Θεού.
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παρουσιάζοντας τα γεγονότα της Σταυρώσεως του Χριστού, σε κάποιο σημείο λέγει ότι εις τέλος ηγάπησε αυτούς. Τους μαθητές του τους ηγάπησε εις τέλος. Και ξέρουμε τι θα πει να αγαπά κανείς εις τέλος. Δηλαδή να φτάνει μέχρι την άκρα ταπείνωση. Και όπως ακριβώς ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο Γολγοθά. Και λέει ο Ιερός Συνογράφος, όπως το ακούσαμε χθες, «Νεκρέ γυμνέ, ω νεκρέ γυμνέ, Θεού ζώντος λόγε, είσαι νεκρός γυμνός επάνω στο σταυρό, αλλά είσαι λόγος του ζώντος Θεού». Και το έκανε αυτό από μεγάλη αγάπη για τους ανθρώπους, γιατί εκείνος που αγαπά θυσιάζεται εις τέλος. Δεν υπολογίζει απολύτως τίποτε για τους ανθρώπους που αγαπά. Και βέβαια και εκείνος που αγαπά τον Χριστό θυσιάζεται εις τέλος. Δίνει και εκείνος το σώμα του και όλη την ύπαρξή του στο Θεό. Αφιερώνει όλο του τον εαυτό. Αυτό σημαίνει πραγματικά αγάπη. Η αγάπη είναι θυσία, είναι σταυρός, είναι προσφορά, είναι υπέρβαση του εγώ, είναι ξεγύμνωση όχι μόνο του σώματος, αλλά και των πάντων για τον άνθρωπο εκείνο που αγαπά. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο χιτώνας αυτόν τον οποίο φορούσε ο Χριστός, που είχε μια αξία και ήταν άραφος και υφαντός από το πάνω μέρος μέχρι το κάτω, αυτό στην πραγματικότητα, όπως φέρεται σε άλλα κείμενα, δείχνει την ενότητα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και λέει, όπως είπε ο στρατιώτης, οι στρατιώτες, «Μη σχίσομε τον χιτώνα». Και υπάρχει κείμενο και υπάρχουν κείμενα μέσα στην Εκκλησία που λένε δεν πρέπει να σχίζουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο άραφος, ο υφαντός, ο πολυτελής χιτώνας του Χριστού και δεν πρέπει να προβαίνουμε σε ενέργειες για να δημιουργούμε προβλήματα μέσα στην Εκκλησία. Οι στρατιώτες σεβάστηκαν τον άραφο αυτό χιτώνα του Χριστού. Πολλό μάλλον εμείς πρέπει να σεβόμαστε τον άραφο αυτό χιτώνα του Χριστού που είναι η Εκκλησία με την ορθόδοξη πίστη, τα δόγματα, την ορθόδοξη λατρεία και την ορθόδοξη ζωή. Και το τρίτο σημείο που αφορά εμάς. Είδαμε προηγουμένως ότι οι άνθρωποι άλλαξαν διαδοχικά τα ημάτια του Χριστού μέχρι στο σημείο που τον εγύμνωσαν κυριολεκτικά. Και στη δική μας ζωή οι άνθρωποι μας αλλάζουν διάφορα ημάτια από την άποψη ότι κάθε ημάτιο είναι και μια ιδέα, μια άποψη, μια γνώμη την οποία έχουν οι άνθρωποι για μας. Όλοι οι άνθρωποι αλλάζουν πολλές φορές τις απόψεις τους και τις γνώμεις τους για τους άλλους. Μας ενδύουν διάφορα ενδύματα. Άλλοτε με το ένδυμα του σοφού, άλλοτε με το μανδύα του τρελού, άλλοτε με το ένδυμα του αγαθού και του αγίου και άλλοτε μας απογυμνώνουν κυριολεκτικά από κάθε άποψη, μας θεωρούν ότι είμαστε έτοιμοι εγκληματίες και έτοιμοι να μας θυσιάσουν. Το γεγονός είναι και η σημασία δεν είναι ποια ενδύματα μας αλλάζουν οι άνθρωποι, γιατί ο Χριστός παρέμεινε αυτός που είναι στους αιώνας και τότε που τον γύμνωσαν ήταν Υιός και Λόγος του Θεού και τότε που πέθανε πάνω στο Σταυρό ήταν ο Βασιλεύς της Δόξης, όπως λέμε πάνω στην υπογραφή που βάζουμε στον Τίμιο Σταυρό. Σημασία δεν έχει τι άποψη έχουν οι άνθρωποι για μας και τι ενδύματα και με τι ενδύματα μας ενδύουν και τι γνώμες έχουν για μας. Σημασία είναι ποια γνώμη έχει ο Θεός για μας και το κυριότερο όταν και εμείς φτάσουμε σε αυτό το σημείο προς το τέλος της ζωής μας, στην ώρα του θανάτου, να έχουμε το πραγματικό ένδυμα του φωτός και της χάριτος, το λευκό χιτώνα, την συνδόνα την καθαρά, να έχουμε το χιτώνα του βαπτίσματος,
γιατί όταν βαπτιζόμαστε και βγαίνουμε από την κολυβήθρα, τότε μας βάζουν ένα χιτόνα καθαρό, χιτόνα μη παράσχου, να μας δώσεις Κύριε, λέμε, χιτόνα καθαρό, αυτό το φως του Αγίου Πνεύματος, η χάρη που μας σκεπάζει. Έτσι και εμείς με τη δύναμη και ενέργεια του Θεού και με τη βοήθειά Του, κυρίως με τη βοήθειά Του, να αξιωθούμε και την ώρα που φεύγουμε από τον κόσμο αυτόν, ανεξάρτητα από τις απόψεις και τις ιδέες που έχουν οι άνθρωποι για μας, να φορούμε το χιτόνα των φωτεινών, των λαμπρών του Αγίου Βαπτίσματος, και έτσι να μας δεχθεί με μια συνδόνη καθαρά, να μας δεχθεί ο Θεός, ώστε έτσι να καταξιωθεί στην πραγματικότητα και όλη μας η χριστιανική πορεία. Ο Χριστός, ο οποίος μας αγάπησε πάρα πολύ και σταυρώθηκε για μας και γυμνώθηκε για μας, να μας ενδύσει με αυτό το χιτόνα της Θείας Χάριτος. Αμήν.